ΑΕΚ Άρης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΑΕΚ Άρης. Σε καλό δρόμο η ΑΕΚ. Κουρασμένος ο Άρης. Τον είδα στον Ατρόμητο στο παιχνίδι του Κυπέλου και είδα την κούρασή του στα μάτια του. Κατάματα. Δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει αποτέλεσμα κάτω. Το 1.70 είναι ένα καλό ποντάρισμα και φυσικά το 2-3 γκολ. Τώρα στα υπόλοιπα νομίζω ότι στο άντερ θα κινηθούμε. Στο άντερ θα κινηθούμε, στο 1.60. Στα over 8 corner θα κινηθούμε και στα over 8 κίτρινες κάρτες θα κινηθούμε. Πάμε, over 8, over 8 δεν είναι. Οι over 9 τις δίνουνε, over 9. Οι over 9 τις δίνουνε. Κάρτες και corner στον Άρη, άσο και under. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι βέβαια. Το 2-3 γκολ μου δίνει το δικαίωμα να πιστεύω πολύ στο 1-1. Πολύ στο 1-1. Στο χ το 3-20, στο goal goal στο 1-90 και στο 2-3 goal. Θα τα παίξω ό,τι είπα. Και ο καλός θεούλης του ποδοσφαίρου ας είναι βοηθός. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.